Στάδια ιεραρχικής μαθητείας. Τρίτος κύκλος. Τα νήματα της Αντακάρανα. Αλφα μέρος. solarpavlaaction.org. Ιοχροχώος Ακαδημία, Ιόχρουν Δίκτυο. Σεμινάριο Μαρία Χ. Πετρίτσι. Ανάλυση και δημιουργικό παρουσίασης Μαρία Χ. Πετρίτσι και Μαρία Καρά. Ήχος, μοντάζ, Σωτηρία Μπάστα. Είμαστε στην έκτη και τελευταία παρουσίαση του τρίτου κύκλου στάδια ιεραρχικής μαθητείας. Το θέμα μας είναι τα νήματα της Αντακάρανα. Αντακάρανα. Ορισμοί και περιγραφή. Για την Αντακάρανα πρωτομιλήσαμε στον πρώτο κύκλο αυτών των παρουσιάσεων σεμιναρίων ως την γεφυρωτική ενέργεια που συνδέει την πνευματική ουσία με την νοήμονα ύλη σε διάφορα περιβάλλοντα. Προσεγγίσαμε τα 6 βήματα, στάδια, δόμησής της, ως διαδικασίες εφαρμογής της επιστήμης της εντύπωσης. Τα 6 αυτά βήματα είναι πρόθεση, οραματισμός, προβολή, επίκληση και εφέλκυση, σταθεροποίηση, ανάσταση και ανάληψη. Το κάθε βήμα εμπεριέχει πολλές επιμέρους διαδικασίες για την υλοποίησή του. Στην πρώτη φάση της Αντακάρανα γεφυρώνονται οι εναντικές τρεις όψεις, εθέρες, πνευματική τριάδα του κατώτερου νου. Κατώτερος νους είναι ο μανασικός. Επομένως έχουμε μανασική ολοκλήρωση ή μανασική εμψύχωση της προσωπικότητας. Ο λόγος που βλέπετε τον λωτό αντεστραμμένο είναι ότι το ιερό πνευματικό το επάνω κοιτάζει προς τα κάτω και δίνει. Δίνει σε αυτό που περιμένει, το αναμένον, το οποίο είναι όρθιο και λαμβάνει από την κεραία του, από το 7ο ενεργειακό του κέντρο. Ο μανασικός λωτός δομείται για να αποδομηθεί. Το τμήμα της δόμησης του λωτού είναι το πρώτο μέρος της διαδικασίας κάθε λωτού. Είπαμε ότι έρχονται οι δημιουργικές δυνάμεις βάσει σκοπού και σχεδίου και τον δομού. Ο λωτός δομείται από μέσα προς τα έξω, δηλαδή πρώτα κατατίθεται ο πυρήνας που περιέχει το σκοπό, τον ανώτατο. Μετά καταθέτουν οι δομητικές δυνάμεις από την δική τους ουσία και φτιάχνουν τα πέταλα της θυσίας, από την δική τους θυσία. Μετά καταθέτουν την δική τους ενέργεια της θέλησης για να διατηρείται ο σκοπός που περιέχει το πετράδι και που είναι η αιτία της δικής τους θυσίας. Μετά καταθέτουν την αγάπη που ήδη διαθέτουν και που είναι ο συνεκτικός παράγοντας που θα λειτουργήσει για να κρατήσει και όλη αυτή την κατασκευή
συγκροτημένοι και μετά καταθέτουν τη δική τους νοημοσύνη για να συγκροτήσουν τα πέταλα της γνώσης, αλλά αυτά τα πέταλα δεν ολοκληρώνονται εάν δεν καταθέσει από κάτω το μόνιμο άτομο, που πρέπει και αυτό να προσφέρει. Στη συνέχεια, το μόνιμο άτομο πρέπει να καταθέσει και αγάπη, για να ολοκληρωθούν τα πέταλα της αγάπης. Πρέπει να καταθέσει και θέληση, να ολοκληρωθούν τα πέταλα της θέλησης, να καταθέσει και θυσία, να ολοκληρωθούν τα πέταλα της θυσίας. Και τότε ανοίγει πλήρως το κεντρικό πετράδι, ο σκοπός, και αρχίζουν οι δομητικές διαδικασίες του περάσματος του μόνιμου ατόμου, δηλαδή του ενσαρκού ανθρώπου, μέσα στις κοσμικές ατραπούς κτλ. Εντάξει. Τα πέταλα, για να γίνουν λειτουργικά, πρέπει να έχουν ενέργειες και των δύο, και των από πάνω και των από κάτω. Πρώτα καταθέτουν από πάνω. Μετά αρχίζουν επικλήσεις, εφελκύσεις ή από κάτω. Σε ανταπόκριση των από πάνω. Και για να ανταποκριθεί το από κάτω, στέλνουν δικούς τους. Οι οποίοι έχουν τη μαγνητική υπόσταση να ανταποκριθούν αναγνωρίζοντας την κλίση εκ των άνω. Προσφέροντας το πλήρες πνευματικό και ουσιώδες περιεχόμενό του ως μανασική γέφυρα, αντακάραμα. Το δεύτερο μέρος λοιπόν είναι η αποδόμηση. Ο λωτός φτιάχτηκε εκεί μόνο για να γεφυρώσει και επικλητικά και εφελκυστικά να φέρει το από πάνω μέσα του και το από κάτω να το σηκώσει. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, που ολοκληρώνεται στην τέταρτη μοίηση του ανθρώπου, τότε διαλύεται η κατασκευή αυτή και ό,τι εμπεριέχει πηγαίνει στον άνθρωπο, πηγαίνει στο από κάτω. Ο οποίος όμως με τον τρόπο αυτό ανασταίνεται και έχουμε την ανάληψή του, δηλαδή αλλάζει επίπεδο. Η μανασική ολοκλήρωση της προσωπικότητας γίνεται γιατί ο λωτός ο μανασικός του χαρίστηκε, διαλύθηκε, τα πήρε όλα, άνοιξε η τράπεζα και του λέει όλο το περιεχόμενο δικό σου, είναι σε θέση αυτός να πάρει, γιατί έχει συνδράμει το περιεχόμενο στα πέταλα και μετά με όλο αυτό το πλούτο από τον λωτό αναβαθμίζεται και πάει πιο πάνω, ως συνείδηση και ως μαγνητική υπόσταση και άρα ως ακτινοβολία και ως κατανόηση και ως πολλά. Αυτό σας τα είπα αναλυτικά και το πρώτο μέρος της δόμησης και το δεύτερο της αποδόμησης, γιατί ισχύει για όλους τους λωτούς. Οπότε πλέον όταν το βλέπετε αυτό θα καταλαβαίνετε ότι η προσφορά αυτού που δομήθηκε είναι πλήρες και δεν χρειάζεται πια να υπάρχει. Η αντακάραμα είναι υλοποιημένη μέσα στον άνθρωπο. Το περιεχόμενο του μανασικού λωτού γεφυρώνει τη νοητική μονάδα με το μόνιμο μανασικό άτομο στο λογοϊκό υποπεδίο που βρίσκεται. Εδώ δεν χρειάζεστε πολλές εξηγήσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό θα δώσεις αυτό, το οποίο όμως αυτό συνδέεται μετά από πάνω, το βλέπετε. Πάντα
πάντα θα ψάχνετε τις φωλικότητες. Πάντα είναι τρεις. Μπορεί να μιλάμε για τη μία, σκέτα. Να μιλάμε δηλαδή μόνο για την κάτω, το μόνιμο άτομο. Εσείς θα ξέρετε ότι αφού υπάρχει η κάτω, υπάρχει και η πάνω και υπάρχει και το μεσαίο. Το οποίο μεσαίο μπορεί να σας εμφανίζεται εκεί που μελετάτε ως το ανώτατο. Γιατί είναι αυτό με το οποίο αν δεν γίνει πολικότητα, αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η δοσοληψία, δεν θα δεις ποτέ τον πάνω πάνω. Λοιπόν, πάλι και στα υπόλοιπα θα υπάρχει ο χάρτης που θα σας δίνει την νοητική μονάδα και το μόνιμο άτομο και πώς το όλον αποδίδεται στο βουδικό ή στο ατμικό ή σε ό,τι είναι από πάνω. Και στο τέλος, η τελευταία παραγραφούλα λέει την όψη. Η όψη τάδε αποδίδεται στην τάδε. Δηλαδή αλλάζουμε το όνομα με το τύπο της όψεως. Οπότε αυτό το προσπερνάτε, το βασικό είναι να δείτε ποιο αποδίδεται πού και πώς γίνεται η σύνθεση. Ταυτόχρονα αποδίδει το μόνιμο μανασικό άτομο στη βουδική μονάδα. Δηλαδή αποδίδει την πλήρη τρίτη όψη του νου στη δεύτερη όψη του νου. Έτσι ανεβαίνεις. Με απόδοση. Στην δεύτερη φάση της Αντακάρανα γεφυρώνονται οι εναδικές τρεις όψεις εθέρες πνευματική τριάδα του μεσαίου νου. Μεσαίος νους είναι ο ενορατικός, ή χρηστικός, ή βουδικός. Επομένως έχουμε βουδική ολοκλήρωση ή βουδική εμψύχωση της προσωπικότητας. Ο βουδικός λωτός δομείται για να αποδομηθεί προσφέροντας το πλήρες πνευματικό και ουσιώδες περιεχόμενό του ως βουδική γέφυρα Αντακάρανα. Το περιεχόμενο του βουδικού λωτού γεφυρώνει τη βουδική μονάδα με το μόνιμο βουδικό άτομο στο λογοϊκό υποπεδίο που βρίσκεται. Ταυτόχρονα αποδίδει το μόνιμο βουδικό άτομο στην ατμική μονάδα, δηλαδή αποδίδει την πλήρη δεύτερη όψη του νου στην πρώτη όψη του νου. Στην τρίτη φάση της Αντακάρανα γεφυρώνονται οι εναδικές τρεις όψεις εθέρες πνευματική τριάδα του ανώτερου νου. Ανώτερος νους είναι ο ατμικός. Επομένως έχουμε ατμική ολοκλήρωση ή ατμική εμψύχωση της προσωπικότητας. Ο ατμικός λωτός δομείται για να αποδομηθεί προσφέροντας το πλήρες πνευματικό και ουσιώδες περιεχόμενό του ως ατμική γέφυρα Αντακάρανα. Το περιεχόμενο του ατμικού λωτού γεφυρώνει την ατμική μονάδα με το μόνιμο ατμικό άτομο στο λογοϊκό υποπεδίο όπου βρίσκεται. Ταυτόχρονα αποδίδει το μόνιμο ατμικό άτομο στην εναδική μονάδα, δηλαδή αποδίδει την πλήρη πρώτη όψη του νου στην ενάδα. Επομένως, οι τρεις όψεις του λόγου, ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα, συνδέθηκαν, γεφύρωσαν. Έχουμε ψυχική, τριαδική ολοκλήρωση της προσωπικότητας.
Η προσωπικότητα είναι μέσα στην εναδική επικράτεια. Έχουμε εναδική επικράτηση στην προσωπικότητα. Οι προτάσεις αυτές, όπως εκφράζονται, έχουν μεγάλη σημασία, γιατί δεν λένε το ίδιο πράγμα. Όταν λέμε στην τελευταία πρόταση ότι στην προσωπικότητα επικρατεί η ενάδα, σημαίνει ότι η προσωπικότητα είναι πολύ πνευματική και λειτουργεί βάσει του σχεδίου και του σκοπού του Θείου. Οπότε λέμε ότι έχουμε εναδική επικράτηση στην προσωπικότητα. Επικρατεί η θέληση και ο σκοπός των ενάδων. Όταν λέμε ότι η προσωπικότητα είναι μέσα στην εναδική επικράτεια, που είναι η μεσαία πρόταση, σημαίνει ότι εμβαπτίζεται η προσωπικότητα μέσα στις εναδικές ενέργειες. Στο διαλογισμό μας, για παράδειγμα, έχουμε διαρκείς εμβαπτήσεις της ενσώματης υποστάσεώς μας στις εναδικές ροές. Και αποκτάμε μία μαγνητική εναδική υπόσταση. Στο διαλογισμό, την ώρα του διαλογισμού. Όταν μετά είμαστε στο σπίτι μας, μπορεί να το διατηρούμε, μπορεί όχι. Οπωσδήποτε λειτουργεί, αλλά εμείς να μην το έχουμε συνείδηση. Όταν όμως υπάρξει το αποτέλεσμα αυτής της εμβάπτισης, τότε ισχύει ότι έχουμε εναδική επικράτηση στην προσωπικότητα. Δηλαδή, η καθημερινότητά μας, η κοινωνικότητά μας, τα πάντα, αυτά που πετυχαίνουμε είναι εναδικής μαγνητικής υποστάσεως. Τότε ξεκινά η τέταρτη φάση της Αντακάρανα. Στην τέταρτη φάση της Αντακάρανα γεφυρώνονται οι εναδικές τρεις όψεις, εθέρες, πνευματική τριάδα της ενάδας. Μία διευκρίνηση. Και στις τέσσερες φάσεις που παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο, η προτελευταία γραμμή που λέει οι εναδικές τρεις όψεις, εθέρες, πνευματική τριάδα, είναι πάντοτε η ίδια, επειδή αναφερόμαστε στις τρεις όψεις του πεδίου αυτού. Δηλαδή, δεν είναι οι εναδικές τρεις όψεις ίδιες στις τέσσερις φάσεις. Είναι οι εναδικές τρεις όψεις, δηλαδή η πνευματική τριάδα, δηλαδή οι τρεις εθέρες του πεδίου στο οποίο παράγεται ο λωτός και στο οποίο γίνεται η γεφύρωση. Το διευκρινίζω αυτό και πού υποδηλώνεται ποιο πεδίο, στην τελευταία γραμμή. Έλεγε οι εναδικές τρεις όψεις του μανασικού πεδίου, οι εναδικές τρεις όψεις του βουδικού πεδίου, του ατμικού πεδίου, τώρα είμαστε του εναδικού πεδίου. Εντάξει. Ο εναδικός λωτός δομείται για να αποδομηθεί προσφέροντας το πλήρες πνευματικό και ουσιώδες περιεχόμενό του στην εναδική γέφυρα Αντακάρανα. Το περιεχόμενό του γεφυρώνει την εναδική μονάδα με το μόνιμο εναδικό άτομο στο λογοϊκό υποπεδίο όπου βρίσκεται. Ταυτόχρονα αποδίδει το μόνιμο εναδικό άτομο
στη λογοϊκή μονάδα, δηλαδή αποδίδει την πλήρη β' λογοϊκή όψη στην πρώτη όψη του λόγου. Να σας πω ότι οι φάσεις αυτές στην πραγματικότητα συνυπάρχουν. Δεν ολοκληρώνεται πρώτα η μία για να ξεκινήσει η άλλη, δεν είναι γραμμική η σχέση των φάσεων αυτών. Δομούνται όλα ταυτόχρονα, αλλά δεν αποδομούνται ταυτόχρονα. Γιατί η δόμηση παίρνει πιο πολύ από την αποδόμηση. Πιο δύσκολα χτίζουμε από το καταστρέφουμε. Εδώ η καταστροφή είναι η θετική όψη του καταστροφέα, αλλά δεν πάβει να είναι μία καταστροφική όψη. Εάν ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει ότι το έχασε αυτό από τη συνείδησή του, τι έχασε? Είχε μάθει να συνδιαλέγεται σε ένα επίπεδο, σαν να μιλάει με την ψυχή του, ας πούμε, και ξαφνικά δεν το έχει αυτό. Λέει, το χάσα, έμεινα μόνος. Λάθος. Το πήρες όλο. Δεν είναι πια εκεί πάνω. Είναι μέσα σου. Αν αυτό δεν το καταλάβεις και δεν σταθείς ψυχολογικά στο μέγα αυτό γεγονός, μπορεί για την υπόλοιπη ενσάρκωσή σου η ψυχολογία σου να κλαίει τι έχασες. Ενώ εσύ το συγκρότησες μέσα σου και έγινες αυτό και η σκέψη σου πια γίνεται εκείνο με το οποίο κάποτε κοίταζες πάνω και συνομιλούσες. Και τώρα πρέπει να οργανωθείς με τα δώρα που παρέλαβες για να ξεκινήσεις με το πιο πάνω και να τιμήσεις στην ενσάρκωσή σου, στην καθημερινότητά σου, το γεγονός ότι η συγκρότησή σου είναι ανώτερη, ότι η σκέψη σου είναι πιο δομημένη, πιο στρογγυλή, πιο συνθετική. Και να λειτουργήσεις έτσι, να το προσφέρεις αυτός τους ανθρώπους, όποια και αν είναι η δουλειά σου, ό,τι και αν κάνεις, στην οικογένειά σου, οπουδήποτε, όπου μπορείς. Ταυτόχρονα αποδίδει και το μόνιμο ατμικό άτομο και το μόνιμο βουδικό άτομο και το μόνιμο μανασικό άτομο. Βλέπετε ότι ξαναγίνεται μία συνολική απόδοση. Είχαμε τα επιμέρους, όπου είχαμε επιμέρους αποδόσεις, αλλά τώρα το όλον που είσαι και το έχεις ενσωματώσει είναι σε διαρκή απόδοση. Τι σου προσφέρει αυτή η διαρκής απόδοση? Καταρχάς πρέπει να σου προσφέρει καλύτερη γείωση, γιατί διαφορετικά δεν δίνεις, δεν κάνεις τη δική σου προσφορά προς τα κάτω. Θα πρέπει να σου δίνει και διαρκή σύνδεση με το επάνω. Όχι, λειτουργήσε η κεραία μου, τώρα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί χάλασες τη βάση του οικοδομήματος από την πολυκατοικία των 7 ορόφων, οι 3 κάτω όροφοι βόσκουν. Φέρ τα πίσω, βάλτα, να είναι όλα στη σειρά, να δεις πως κατεβαίνει. Λέμε. Τι όμως συμβαίνει με το αστρικό μόνιμο άτομο? Γεφυρώθηκε? Αυτό σας πληροφορώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Καλά τα είπαμε μέχρι τώρα. Δείξαμε τους πάνω ορόφους, τους μεσαίους και πήραμε και τον πάνω όρφο από τους 3 κάτω. Αλλά μείναν άλλοι 2, το αστρικό και το φυσικό.
αυτά δεν θα γεφυρωθούν. Φυσικά θέλουμε να γεφυρωθούν, διότι γι' αυτά γίνεται όλη η υγεία. Διαφορετικά δεν φτάνουμε τον νότο, τον πυκνό, που πρέπει να ιεροποιηθεί και που αυτή η ιεροποίηση ονομάζεται απελευθέρωση. Είναι το σωστικό έργο, το σωτήριο έργο των ενεργών χρηστικών στοιχείων. Είναι το ζητούμενο της χρηστικής καθόδου, της εμφάνισης του Χριστού και της επανεμφάνισής του ως Αναστάς Χριστός. Πρέπει λοιπόν πρώτα μέσα στον εαυτό μας αυτό να το πετύχουμε. Επειδή όμως το ίδιο πρέπει να πετύχει και ο ηλιακός λόγος στο ηλιακό του σύστημα, που είναι αστρικό σύστημα, το ίδιο πρέπει να πετύχει και ο κοσμικός λόγος στο κοσμικό αστρικό πεδίο. Θα δείτε ότι σε αυτό το τμήμα της παρουσίασης, από εκεί που μιλάγαμε μόνο για αυτά τα υποπεδία που τα παρουσιάζαμε ως για αυτά τα πεδία που τα παρουσιάζαμε ως υποπεδία του κοσμικού φυσικού, δηλαδή του κάτω-κάτω πατώματος των 7 ορόφων του κοσμικού λόγου, που έχει την ίδια ονομασία. Τώρα θα μετακινηθούμε διανοητικά να καταλάβουμε αυτό στο κοσμικό. Επειδή αυτά τα τρία κάτω πυκνά, το κοσμικό νοητικό, κοσμικό αστρικό και κοσμικό φυσικό, χρειάζονται τα αντίστοιχα του συστημικού λόγου, του ηλιακού μας λόγου, και αυτός ο συστημικός λόγος, ο ηλιακός λόγος, χρειάζεται τα αντίστοιχα του πλανητικού μας λόγου, και αυτός ο πλανητικός λόγος χρειάζεται τα αντίστοιχα τα δικά μας, επειδή το πιο μικρό συμπληρώνει το πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο το από πάνω του, αυτό που το περιλαμβάνει, και αυτό έχοντας ολοκληρώσει τα από κάτω, πρέπει να το αποδώσει στο κοσμικό αστρικό, για να κουμπώσει το κοσμικό αστρικό με όλα τα δικά του. Καταλάβαμε. Είναι τα πολλά κουτάκια που σας εξηγούσα, που πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες, ώστε μετά να συγκροτηθεί ένα σύνολο και να αποδοθεί το σύνολο. Επομένως, ό,τι κάνει ο καθένας μας έχει σημασία πλανητική, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά το ότι έχει σημασία συστημική, το θέτουμε στο τραπέζι. Και ότι έχει και σημασία κοσμική, το τονίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Όταν τα πολλά, σε ένα οργανόγραμμα που έχουμε το ένα με τα πολλά που ανοίγει, για να γίνει σύνθεση πρέπει τα πολλά κάτω να μαζεύονται, να αποδίδονται στη δεύτερη από κάτω γραμμή, να μαζεύονται εκεί, να αποδίδονται στην από πάνω τρίτη γραμμή, και όσες γραμμές έχει, όσα επίπεδα έχει, όσους ορόφους έχει, να οργανώνονται, να μαζεύονται, να αποδίδονται. Και δώσ' του, δώσ' του, θα φτάσουμε στο ένα. Έτσι. Τώρα λοιπόν, με αυτή την προοπτική, θα δούμε το άνοιγμα που θα κάνουμε με όρους κοσμικού λόγου. Και θα έχουμε κοσμικά πεδία. Ο ίδιος χάρτης είναι, απλώς με τη λέξη κοσμικό μπροστά. Και οι διαδικασίες είναι ίδιες. Μόνο το περιεχόμενο τους αφορά πιο σύνθετα δεδομένα. Θα απαντήσουμε με την κοσμική διάσταση και για να διευρύνουμε την αντίληψή μας και γιατί οι διαδικασίες που συμβαίνουν κοσμικά αναπαράγονται.
θα απαντήσουμε και στη συστημική τους διάσταση, δηλαδή εντός των φορέων της προσωπικότητας του ηλιακού μας λόγου. Θα απαντήσουμε και στην πλανητική τους διάσταση, δηλαδή εντός των φορέων της προσωπικότητας του πλανητικού μας λόγου. Θα απαντήσουμε και στη δική μας ανθρώπινη διάσταση, δηλαδή εντός των φορέων της προσωπικότητάς μας. Το κοσμικό αστρικό μόνιμο άτομο γεφυρώθηκε. Το γεφύρωσαν από πάνω προς τα κάτω εκείνοι οι λόγοι οι οποίοι ενσαρκώνονται στο κοσμικό μανασικό πεδίο, δηλαδή μέσα στην μανασική επικράτεια της κοσμικής προσωπικότητας του κοσμικού λόγου. Ποια είναι η κοσμική προσωπικότητα? Ό,τι ξέρουμε και για μας. Μανασικό, αστρικό, φυσικό. Και τα τρία μαζί στην στοιχειακή τους υπόσταση είναι η προσωπικότητα του κοσμικού λόγου. Επομένως, εκείνοι οι κοσμικοί λόγοι και εκείνοι οι συστημικοί λόγοι, οι οποίοι ενσαρκώνονται στο πράσινο, που είναι το χρώμα που έχουμε δώσει στο μανασικό νοητικό, είναι αυτοί οι οποίοι θα δράσουν για τη γεφύρωση του από κάτω. Και αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι το χεράκι το από πάνω που πάει από κάτω. Τώρα όμως θα δούμε ότι και οι από κάτω χρειάζονται κάποιοι από κάτω πάντα για να δώσουν στο από πάνω. Τα δύο χεράκια, ένα πάνω, ένα κάτω, που τραβάνε. Το ένα παίρνει και το άλλο ανεβάζει. Αυτό γίνεται και εδώ. Και έχουμε λοιπόν λόγους που ενσαρκώνονται εδώ για να κάνουν τη δουλειά και έχουμε και λόγους που ενσαρκώνονται εδώ για να κάνουν τη δουλειά. Και το περιγράφουμε με λόγια. Τα λόγια μας βαραίνουν επειδή έχουν ορολογίες. Αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω είναι ότι εάν ξέρετε την τεχνική, βγάζετε άκρη με τις ορολογίες. Και από κάτω προς τα πάνω, εκείνοι οι λόγοι, οι οποίοι ενσαρκώνονται και στο κοσμικό αστρικό πεδίο, δηλαδή μέσα στη μανασική και αστρική επικράτεια της κοσμικής προσωπικότητας του κοσμικού λόγου. Οι λόγοι αυτοί, δια της κοσμικής νοητικής τους μονάδας, γεφυρώνουν τις όψεις των ενεργειών που προσλαμβάνουν με τον κοσμικό αστρικό λωτό, αποδίδοντάς τες σε αυτόν και ολοκληρώνοντάς τον. Μας λέει το από πάνω. Θα δώσεις το από κάτω για να το ολοκληρώσει δομητικά και να το ενισχύσει. Αυτή η γεφύρωση μεταξύ των δύο πεδίων είναι πάρα πολύ σημαντική και βλέπετε ότι δίπλα έχουμε και το μόνιμο άτομο του κάθε πεδίου, το οποίο έχει λαμβάνει όταν γίνουν αυτές οι διαδικασίες της δύναμης. Γιατί όταν ο λωτός ολοκληρωθεί και αποδομηθεί, ποιος θα τα παραλάβει? Το μόνιμο άτομο. Εδώ έχουμε το πώς στα κοσμικά αυτά πεδία φτιάχνονται οι κοσμικοί λωτοί, που είναι τα μεσαία πάντα, για να πάρουν τα από κάτω, να δώσουν τα από πάνω.
Το περιεχόμενο του κοσμικού αστρικού λωτού γεφυρώνει την κοσμική αστρική μονάδα, την οποία οδήγησε σε ανέλυξη, με το μόνιμο αστρικό άτομο στο λογοϊκό υποπεδίο όπου βρίσκεται. Ταυτόχρονα αποδίδει το μόνιμο αστρικό άτομο στη λογοϊκή μονάδα. Πάνω-πάνω. Δηλαδή αποδίδει την τέταρτη εναδική όψη στην πρώτη όψη του κοσμικού λόγου. Εδώ λοιπόν είχαμε την εσωτερική μικρή σε διάσταση απόδοση. Εγώ αποδίδω στον από πάνω μου, αλλά ξέρω ότι ο σκοπός είναι τελικά όλα να αποδοθούν στον πάνω-πάνω. Βεβαίως, οι προβληματικές δυνάμεις το μεταφράζουν αυτό, ότι όλο το κάτω είναι υποδουλωμένο στο επάνω και όλοι δουλεύουν σαν σκλάβοι για να φάει το επάνω. Εδώ, όμως, στην φωτεινή όψη των διαδικασιών αυτών, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί πνευματοποιούνται αυτά που δεν είχαν δυνατότητα πρόσβαση στο πνεύμα, άρα διευρύνονται με συνείδηση και υφίστανται ανάσταση και ανάληψη, δηλαδή προχωράνε εξελικτικά, αλλάζοντας, μετουσιώνοντας το μέσα τους και μεταμορφώνοντας τη μορφή τους και αφήνουν το στίγμα τους κάτω για να συνεχιστούν οι διαδικασίες οι απελευθερωτικές και στους υπόλοιπους. Με αποτέλεσμα ενισχύεται το κέντρο, το οποίο είναι το πάνω-πάνω. Αν αυτό το βλέπαμε σε σφαίρα, ό,τι είναι πεδιακό, ό,τι είναι οριζόντιο, θα ήταν κύκλι. Ποιο είναι το κέντρο της σφαίρας αυτής? Το πάνω-πάνω. Δηλαδή, το μοβ λογοϊκό πεδίο θα ήταν ο εσωτερικός κύκλος. Μετά θα ήταν το εναδικό πεδίο, ο δεύτερος από μέσα κύκλος, το ατμικό πεδίο θα αγκάλιαζε τα δύο εσωτερικά, το βουδικό θα αγκάλιαζε τα τρία, το μανασικό θα αγκάλιαζε τα τέσσερα και ο αγώνας είναι τα τρία κάτω να μην φύγουν στην άβυσσο, στο χάος, είναι να έρθουν και να γίνουν περιφέρεια συνειδητή, ανταποκρινόμενη του κεντρικού που είναι ο λόγος. Ώστε μετά να έρθει το νοητικό ως εξωτερική επιφάνεια των εσωτερικών κύκλων, να έρθει το αστρικό ως πιο έξω φλούδα, περιφέρεια των εσωτερικών κύκλων, να έρθει και το φυσικό ως η σκληρή επιφάνεια, η πιο πυκνή, αλλά και αυτές οι εξωτερικές εξωτερικοί χώροι, τα εξωτερικά πεδία, να ανήκουν σε συνείδηση πνευματική, να λειτουργούν, να μην αποσπώνται και πέφτουν στο χάος. Ποιο είναι το χάος? Το χάος της δεβαϊκής επικράτειας χωρίς πνευματική υπόσταση. Είναι το χάος, το μανασικό, το νοητικό δηλαδή, στο οποίο λέει ο διδάσκαλος Τιβετανός, δεν θέλετε να ξέρετε τις ακρότητες που μπορεί να φτάσει. Οπότε το κλείνουμε. Σφραγίδα του Αναστάντος Χριστού, όπως κλείνουμε τα πηγάδια στον προβληματικό νότο. Σφραγίζουμε,
τσιμεντάρουμε λέμε, βάζουμε τη σφραγίδα του Χριστού, του Ιησού Χριστού, του Ιησού Χριστού, γιατί, γιατί ο Ιησούς γνωρίζει από την ύλη και μπορεί να χειριστεί άμεσα αυτές τις υλικές δυνάμεις, τις προβληματικές, του Χριστού που έχει την δύναμη, του Αναστάντος Χριστού πλέον, που έχει και την δύναμη της Αναστάσεως στα δύσκολα αυτά βαριά πεδία. Αυτό. Επομένως, απαντάμε εάν χρειάζεται. Εάν δεν χρειάζεται, η σιωπή μας προφυλάσσει, προφυλάσσει και την ενέργεια την πνευματική να κάνει τις διεργασίες της και να μην την παραλάβουν οι χείροι. Εντάξει. Απλώς να ξέρουμε. Και το φυσικό μόνιμο άτομο γεφυρώθηκε. Ναι, γεφυρώθηκε. Το γεφύρωσαν από πάνω προς τα κάτω εκείνοι οι λόγοι οι οποίοι ενσαρκώνονται στο κοσμικό αστρικό πεδίο, που αυτοί οι λόγοι, οι κοσμικοί λόγοι, οι συστημικοί λόγοι, οι όποιοι λόγοι, για να εισαρκωθούν στο κοσμικό αστρικό πεδίο, σημαίνει θυσία για αυτούς. Σημαίνει περιορισμός τους. Γιατί για να έχουν τη δύναμη να παράξουν το έργο τους αυτά τα πεδία, που είναι ανολοκλήρωτα και όχι οργανωμένα όπως θα έπρεπε, έχουν μεγάλες δυνάμεις που έρχονται από τις υποστάσεις τους στα επάνω πεδία, δηλαδή υπάρχουν παραπάνω, αλλά όμως επειδή το πεδίο στο οποίο πηγαίνουν τους περιορίζει, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνάμεις τους. Και χρησιμοποιούν κάθε φορά εκείνο το οποίο ο κοσμικός νόμος τους επιτρέπει. Αυτό είναι περιοριστικό. Όμως είναι αναγκαίο, γιατί διαφορετικά δεν συνδέεσαι με την κατώτερη ύλη, την οποία μόνο αν συνδεθείς θα βοηθήσεις στη μετουσίωσή της. Δηλαδή μέσα στην αστρική επικράτεια της κοσμικής προσωπικότητας του κοσμικού λόγου. Και από κάτω προς τα πάνω, εκείνοι οι λόγοι οι οποίοι ενσαρκώνονται και στο κοσμικό φυσικό πεδίο. Δηλαδή, μέσα στην αστρική και φυσική επικράτεια της κοσμικής προσωπικότητας του κοσμικού λόγου. Οι λόγοι αυτοί, δια της κοσμικής αστρικής τους μονάδας, γεφυρώνουν τις όψεις των ενεργειών που προσλαμβάνουν με τον κοσμικό φυσικό λωτό, αποδίδοντάς τε σε αυτόν και ολοκληρώνοντάς τον. Έτσι ο κοσμικός φυσικός λωτός αποδίδεται στην πρώτη όψη του λόγου. Ας θυμίσουμε ότι η νοητική, η αστρική και η φυσική όψη είναι η προσωπικότητα του κοσμικού λόγου, η οποία προσωπικότητα εμψυχώνεται από την εναδική δεύτερη όψη μέσω πνευματικής τριαδικής της έκφρασης, ατμική, βουδική, μανασική όψη. Θέλω να σας ευχηστήσω την προσοχή, επειδή είναι σημαντικό στο πού έχουμε τα όρια της προσωπικότητας, της ψυχής και του πνεύματος. Εάν δείτε, είναι πάντοτε
στο ατμικό υποπεδίο και από πάνω του είναι το εναδικό και το λογοϊκό. Σημαίνει ότι αυτά τα όρια μετατοπίστηκαν. Παλιά δεν ήταν στο τέλος του ατμικού και αρχές εναδικού. Σημαίνει ότι έχει υπάρξει η ανάταση, ότι έχουν υπάρξει αναλήψεις. Παλιά ήταν εδώ. Η προσωπικότητα ήταν εδώ. Δηλαδή, φυσικό, αστρικό, νοητικό, στο νοητικό, στο όριο του βουδικού, ήταν το τέλος της προσωπικότητας. Εκεί άρχιζε ο ουρανός. Τώρα ο ουρανός κατακτήθηκε και ένα τμήμα του ανήκει στην προσωπικότητα. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, τα τρία της προσωπικότητας, τα πυκνά που λέμε. Εδώ είναι το βουδικό, ήταν αυτό που γεφυρωνόταν. Όλα τα βιβλία του 20ου αιώνα και δι της αρχής του μιλάνε για το βουδικό ως το ανώτατο που μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα αυτό έχει ολοκληρωθεί. Και η παρούσα φάση, η εξελικτική, μιλάει για το ατμικό ως το ανώτατο το οποίο μπορούμε να γεφυρώσουμε. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ξαναλέω, ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν προσωπικότητα που έχει γεφυρώσει το εναδικό και εκείνοι που έχουν γεφυρώσει το λογοϊκό. Ευτυχώς. Διότι οι σαμπάλαντρα και χρειάζονται οι ανώτατες πρώτες όψεις κάθε παιδί για παραλαβές και συνθέσεις. Το όλον αποδίδεται στη λογοϊκή πρώτη όψη. Σε αυτήν πρέπει να αποδοθούν τελικά και η στοιχειακή όψη και η στοιχειώδης όψη της προσωπικότητας του κοσμικού λόγου. Το όλον αποδίδεται στη λογοϊκή πρώτη όψη είναι ο κανόνας. Όταν η εξέλιξη έχει φτάσει εκεί. Ποιο είναι το όλον, το όλο το από κάτω. Ποια είναι η λογοϊκή πρώτη όψη, είναι το επάνω υποπεδίο κάθε πεδίου. Αυτό για το φυσικό. Αυτό για το αστρικό. Αυτό για το νοητικό κτλ. Όταν μιλάμε για το όλον στο ευρύτερο, λέμε όλο αυτό εδώ. Αυτή είναι η λογοϊκή πρώτη όψη. Όλο το πεδίο. Αλλά υπάρχει και η λογοϊκή πρώτη όψη του λογοϊκού πεδίου. Το πάνω, πάνω, πάνω. Αυτό. Αυτές είναι οι συνθέσεις. Γιατί επιμένουμε σε αυτά. Επειδή τώρα βιώνουμε την οργάνωση των συνθέσεων. Έχουμε το αβατάρ της σύνθεσης μαζί με τον Αναστάντα Χριστό και όλες τις υψηλές δυνάμεις να εργάζονται για να ολοκληρωθούν εκείνα τα οποία λείπουν για τις συνθέσεις. Δεν είναι να παραδώσετε κάτι και λέτε μισό λεπτό έχω ακόμα κάτι, ένα κάτι για να το ολοκληρώσω. Αυτό το κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί παντού παντού σε όλα τα κουτάκια. Θα πρέπει να γίνει η σύνθεση, να το παραδώσουμε και με την παράδοση αυτή αρχίζουν οι μεγάλες πλανητικές συνθέσεις.
Και αυτό θα δώσει τις μεγάλες συστημικές συνθέσεις. Και αυτό θα δώσει τις μεγάλες κοσμικές συνθέσεις. Με τη δύναμη που ο κοσμικός φυσικός λωτός αποκτά από την πρώτη όψη του λόγου, μαγνητικά έλκει στην επικράτειά του την κοσμική φυσική μονάδα. Η κοσμική φυσική μονάδα εμπεριέχει την πυκνότατη στοιχειακή κοσμική ουσία του λογοϊκού σώματος, του κοσμικού λόγου. Τότε η προσωπικότητα του κοσμικού λόγου θεωρείται λογοϊκή, πνευματική, ιερή. Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται ο κοσμικός λόγος, δια των ηλιακών του λόγων, και εκείνη δια των πλανητικών λόγων των ηλιακών του συστημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται ο ηλιακός μας λόγος, δια των πλανητικών λόγων των 7 ηλιακών συστημάτων του, που εκπροσωπούν το συστημικό του πνεύμα, τη συστημική πνευματική του τριάδα, ψυχή, τη συστημική του προσωπικότητα. Ο ηλιακός λόγος εκφράζεται μέσα από 7 ηλιακά συστήματα, εάν τα δούμε ως τους φορείς του. Δηλαδή, το προηγούμενο ηλιακό σύστημα που αναφέρεται στα βιβλία του Τιφετανού ήταν ο φυσικός, έθεροφυσικός φορέας του ηλιακού λόγου. Το τωρινό είναι ο αστρικός φυσικός, ο αστρικός, έθεροφυσικός φορέας του ηλιακού λόγου. Το επόμενο ηλιακό σύστημα θα είναι ο νοητικός φορέας του ηλιακού λόγου. Φυσικά έχει και τους άλλους φορείς του, οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί επαρκώς, δεν έχουν ακόμη την ορθή δόμηση της Αντακάρανα ή την πλήρη δόμηση, για να εργάζεται με τους φορείς της προσωπικότητάς του. Λέμε λοιπόν ότι ολοκληρώνει τους φορείς της προσωπικότητάς του και τους αποδίδει, να μην το ξαναπώ, είναι όλη αυτή η διαβάθμιση που απαιτεί συνθέσεις για τις συνθέσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται ο νυν αντιπρόσωπος του πλανητικού μας λόγου, ο Σανάτ Κουμάρα. Βοηθείται από τους πλανητικούς λόγους της συστημικής επικράτειας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι, αν ο πλανητικός μας λόγος είναι η διάταξη υγιεινή, οι άλλοι πλανητικοί λόγοι είναι οι άλλες διατάξεις. Ο του ουρανού, του Ποσειδώνα, του Κρόνου, του Δία, της Γης, της Αφροδίτης, του Άρη και του Ήφαιστου. Έτσι, αυτοί οι πλανητικοί λόγοι μεταξύ τους συνδυάζονται και εργάζονται, και οι πλανητικές τους διατάξεις που περιέχουν αλύσους και σφαίρες συνδυάζονται, και τα οργανογράμματα που παράγονται είναι πολλά, πολλά, λόγω των πολλών συνδυασμών. Μέσα στην οποία βρίσκεται το γήινο πλανητικό μας σύστημα,
με τις πλανητικές αλύσους του και τις πλανητικές τους σφαίρες. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε και εμείς, όντας με ένσαρκους φορείς στην γήινη πλανητική σφαίρα της γήινης πλανητικής αλύσου, της γήινης πλανητικής διάταξης, μέσα στον αστρικοφυσικό ηλιακό φορέα, δηλαδή στον ίν ηλιακό σύστημα δεύτερης όψης της συστημικής προσωπικότητας του ηλιακού μας λόγου. Εδώ τα έχετε όλα. Όποιος θέλει μελετάει. Θα σας πω ότι ο χάρτης αυτός υπάρχει στο κοσμικό πύρ. Και δείχνει και τα τρίγωνα. Ο ουρανός, ο ήλιος, ο ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος είναι οι τρεις συνθέτοντες πλανήτες. Βρίσκονται στην κεραία. Και ο Κρόνος τον βρίσκεται εδώ στο χάρτη, στο κέντρο των υπολείπων, επειδή είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί ως επικεφαλής των συνθέσεων που γίνονται στους υπόλοιπους. Να θυμίσω ότι ο Κρόνος είναι του Σιρίου, και η πρώτη, δεύτερη, τρίτη ακτίνα του Κρόνου είναι επιτέλους λειτουργικές, γιατί ήταν μόνο η τρίτη. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν η δεύτερη και πλέον εμφανίζεται και η πρώτη. Που σημαίνει ότι ο Σύριος μας πρημοδοτεί με άπειρα δώρα σε άπειρα επίπεδα. Και να θυμίσω ότι ο Σύριος είναι μέρος του Ιερού Κοσμικού Τριγώνου, μεγάλη άκτος, Σύριος, Πλειάδες. Όταν ο Σύριος είναι τόσο ενεργός, σημαίνει ότι και τα άλλα δύο μέρη του Τριγώνου, του Ιερού Κοσμικού Τριγώνου, ενεργοποιούνται και έτσι έχουμε πλειάδιες αποδόσεις που βοηθάνε τα χρηστικά στοιχεία να διαχυθούν μέσα στα πάντα και να λειτουργήσουν. Και έχουμε και από τη Μεγάλη Άκτο δυναμικές ενεργοποιήσεις των πετραδιών των πλανητικών διατάξεων, δηλαδή αν κάθε διάταξη είναι ένας λωτός, το κέντρο του που είναι το πετράδι, είναι πυρήνας της Μεγάλης Άκτου. Είναι ένας από τους 7 ρίσι. Επομένως, όταν το πετράδι ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε διάταξη, σημαίνει ότι η πρώτη ακτίνα της Μεγάλης Άκτου ενεργοποιείται. Επομένως, με τις τρεις ανθρώπινες όψεις μας, ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα, συμμετέχουμε στις τρεις όψεις, ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα, του πλανητικού μας λόγου, οι οποίες συνδέονται, γεφυρώνουν, με τις τρεις όψεις, ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα, των άλλων πλανητικών λόγων, οι οποίοι γεφυρώνουν με τις τρεις όψεις, ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα, του νυν ηλιακού συστήματος, του ηλιακού μας λόγου.
οι οποίες συνδέονται, γεφυρώνουν με τις τρεις όψεις ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα των άλλων ηλιακών λόγων, οι οποίοι γεφυρώνουν με τις τρεις όψεις ενάδα, ψυχή, προσωπικότητα του κοσμικού μας λόγου. Σημαίνει ότι ως μέρος της μορφικής προσωπικότητας αυτών των λόγων έχουμε την δυνατότητα να παραλάβουμε από τις όψεις της πνευματικής τους τριάδας άτμα, βούδι, μάνας και από τις όψεις της ενάδας τους και από τις λογοϊκές τους όψεις. Είτε το αναγνωρίζουμε με τη συνείδησή μας, είτε όχι. Επειδή αυτό συμβαίνει στους τωρινούς μας ζωντανούς βιωματικούς διαλογισμούς πλανητικής υπηρεσίας με τις κοσμικές, συστημικές και πλανητικές αναστάσιμες χρηστικές ενέργειες, κρίναμε απαραίτητο να επανέλθουμε στην διευρυμένη έννοια της Αντακάρανα και να επανεξετάσουμε τα τρία είδη νημάτων που συνυφαίνονται στο νήμα της Αντακάρανα μέσα στη μορφή κάθε οντότητας. Δηλαδή, στο νήμα που ένας λόγος, συμπαντικός, κοσμικός, συστημικός, πλανητικός, ανθρώπινος, επομένως οποιασδήποτε βαθμίδας, δομεί μέσα σε εκείνη την επικράτεια την οποία διαχειρίζεται ως μέρος της μορφής του. Θα ήθελα να συγκρατήσετε την τελευταία πρόταση, η οποία λέει ότι για να λειτουργήσει οποιοσδήποτε λόγος έχει ένα δικό του χώρο μέσα στον οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Και ο χώρος αυτός ανήκει στη μορφή του. Η μορφή ενός λόγου δεν είναι η μορφή που αντιλαμβανόμαστε εμείς με την τρισδιάστατη όρασή μας. Είναι πολυδιάστατη μορφή και χρειάζεται πολυδιάστατη όραση και πολυδιάστατος νους για να τα προσεγγίσουμε. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να ξέρουμε ότι η μορφή, η δική μας, είναι μέρος της επικράτειας κάποιων λόγων ανώτερων από τον δικό μας ανθρώπινο λόγο. Και ότι ό,τι κερδίζουν εκείνοι, μπορούμε να το κερδίσουμε και εμείς, εάν ευθυγραμμιζόμαστε και συντονιζόμαστε στο έργο τους. Αυτά τα τρία είδη νημάτων είναι το νήμα της ζωής, της μορφής του. Το νήμα της συνείδησης, της μορφής του. Τα δημιουργικά νήματα που η ίδια η μορφή του επιτυγχάνει να υλοποιήσει από τις διάφορες όψεις του εαυτού της.